Νίκη Βιδόπουλε, να μας πείτε δύο κουβέντες για το σκοπό της σημερινής διοργάνωσης, για το συνέδριο που έχει να κάνει με τον θαλάσσιο τουρισμό. Είναι γνωστό ότι εμείς στην Πελοπόννησο από την πρώτη στιγμή ο Πέτρος Στατούλης έχει βάλει έναν μακροχρόνιο στόχο που μέρα με την ημέρα επιτυγχάνεται, να καταστεί η Πελοπόννησος ένας από τους πιο αξιόλογους, χερσαίους προορισμούς του θαλάσσιου τουρισμού. Για μας είναι ιδιαίτερα σημαντικό σήμερα που διοργανώνουμε ένα συνέδριο σε συνεργασία με την Ένωση Εφοπλιστών Κρουαζιέρας αλλά και τους φορείς του Yachting, προκειμένου να δούμε τις δυνατότητες ανάπτυξης στην Αργολίδα καταρχήν και κατά δεύτερον στην Πελοπόννησο του θαλάσσιου τουρισμού. Έχουμε την τύχη στο Διοικητικό Συμβούλιο να είναι ο Αντώνης ο Καλούδης, ο οποίος φέρει την καταγωγή από εδώ, παλαιός αρχηγός Μιενικού. Πραγματικά είναι ένα συνέδριο στο οποίο, όπως θα δείτε και από τους ομιλητές, καλύπτονται όλοι οι τομείς του θαλάσσιου τουρισμού, από την κρουαζέρα, το γιότινγκ, την ημερήσια εκδρομή, όλα. Στόχος μας είναι λοιπόν να αφυπνίσουμε όλους τους ανθρώπους τουρισμού εδώ στην Αργολίδα. Έχουμε καλέσει όλους τους εμπλεκόμενους με τον τουρισμό, από το ξενοδοχείο μέχρι τους μεταφορείς, από το ταξί και το κτέλ μέχρι την εστίαση και ακόμα και ανθρώπους του πολιτισμού που έχουμε σαν στόχο να διασυνδέσουμε με όλο αυτό το εγχείρημα του θαλάσσιου τουρισμού. Στόχος μας η Αργολίδα να καταστεί, και τα τελευταία χρόνια το επιτυγχάνουμε, ένας από τους πιο προσφυλείς προορισμούς για θαλάσσιο τουρισμό. Ήδη, όπως γνωρίζετε, με το σαλόνι Yachting το κάνουμε τα 4 τελευταία χρόνια. Ήδη τα τελευταία χρόνια έχει υπερπολαπλασιαστεί ο αριθμός των κρουαζεροπλοίων που προσεγγίζουν τον Άφλιο και για μας είναι ιδιαίτερα σημαντικό αυτό να αναπτυχθεί. Για να γίνει αυτό, χρειαζόμαστε τη γνώμη των ειδικών. Χρειαζόμαστε τη γνώμη των ανθρώπων οι οποίοι καθημερινά δουλεύουν το θαλάσσιο τουρισμό. Σε αυτή τη λογική, λοιπόν, διοργανώσαμε σε συνεργασία με την Ένωση αυτό το συνέδριο που είναι ουσιαστικά η απαρχή της στενότερης συνεργασίας μας με αυτούς τους θεσμούς, προκειμένου να φέρουμε τους ανθρώπους του τουρισμού της Αργολίδας πιο κοντά με αυτούς που διοργανώνουν την κρουαζέρα. Ήδη ξεκινάμε και μια πρωτοβουλία με το Δήμο Ναυπλίων, ο οποίος είναι συνδιοργανωτής ο Δημήτρης ο Κοστούρος, με στόχο να προβάλλουμε την Αργολίδα και τον Ναύπλιον σε όλους τους χώρους που αναπτύσσεται η θαλάσσια κρουαζέρα, δηλαδή σε όλες τις εκθέσεις και τα συνέδρια που γίνονται στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, με στόχο να πετύχουμε όλο και καλύτερες συμφωνίες, προκειμένου όλο και περισσότεροι επισκέπτες που θέλουν να προσεγγίσουν την περιοχή μας με πύλη τη θάλασσα να είναι πιο ευπρόσδεκτοι, να είναι άνθρωποι που θα το κάνουν πολύ πιο εύκολα και φυσικά να έχουν σχέση μαζί μας. Μαζί μας είναι ο κύριος Αντώνης Καλούδης, που εκπροσωπεί την Ένωση Εφοπλιστών. Κύριε Καλούδη, καλημέρα. Θέλαμε δύο κουβέντες για το σημερινό συνέδριο που γίνεται εδώ στο Ναύπλιο. Το συνέδριο αυτό είναι μέσα στον κύκλο επισκέψεων και συνδιοργανώσεων γύρω από τα θέματα του θαλάσσιου τουρισμού και κυρίως την κρουαζιέρα. Επειδή εκπροσωπούμε αυτόν τον κλάδο και επειδή το Ναύπλιο έχει πολλά ενδιαφέροντα για τον τουρίστα που έρχεται και επισκέπτεται την Ακροαζρόπια, συνεργαστήκαμε με την Περιφέρεια και το Δήμο για να πραγματοποιηθεί και εδώ ένα συνέδριο στο οποίο θα μιλήσουμε και εμείς από πλευράς θαλάσσιου τουρισμού και οι υπόλοιποι παράγοντες του χερσαίου τουρισμού, να το πω έτσι. Πόσο αισιόδοξα είναι τα μηνύματα για τον θαλάσσιο τουρισμό στην Πελοπόννησο? Η Πελοπόννησος έχει πολλά ενδιαφέροντα, ιδιαίτερα το Ναύπλιο, που συμβαίνει να είναι και η πατρίδα μου. Και γι' αυτό προσπαθούμε να τα αναδείξουμε, να γίνουν γνωστά στα εκατομμύρια τουριστών που προτιμούν να πραγματοποιούν τις διακοπές τους στο Κρουαζρόπλιο, ώστε να αξιοποιηθεί και αυτός ο τόπος. Του δικαιούται να έχει περισσότερα κρουαζόπλια, τα οποία φυσικά όλα αυτά συνδυάζονται και με τις υποδομές στο λιμάνι, για τα οποία θα ακολουθήσει εδώ συζήτηση τι θα πρέπει να γίνει για καλύτερη εξυπηρέτηση. Όσον αφορά στον πρώτο άψονα, μέσα από την Εθνική Συντονιστική Επιτροπή Κρουαζιέρας εντόπισε και κατέγραψε προβλήματα και παθογένειες και ιεράρχησε διαδικασίες αντιμετώπισης και επίλυσής τους, όπως προβλήματα σε λιμενικές υποδομές, σε παροχή λιμενικών υπηρεσιών, σε εφαρμογή του κώδικα SPS στους ελέγχους Schengen, προβλήματα με τις δημόσιες υπηρεσίες του ευρύτερου δημόσιου τομέα και άλλα. Οι εργασίες αυτής της Επιτροπής κατέδειξαν ότι τα συναρμόδια Υπουργεία, οι φορείς, οι περιφέρειες πρέπει να βρίσκονται σε μια διαρκή συνεργασία, αναδεικνύοντας προβλήματα και προτείνοντας λύσεις. Ως προς το δεύτερο άψονα, για το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής θεωρείται το Yachting ο σημαντικότερος τομέας της εθνικής μας οικονομίας και πεδίο με μεγάλες δυνατότητες ανάπτυξης.
τίθεται παράλληλα με την κρουαζιέρα στην ατζέντα διμερών σχέσεων με άλλες χώρες και καταγράφεται ως ιδιαίτερα ενδιαφέρον πεδίο συζητήσεων. Εντός των ημερών, κατατίθεται στην Βουλή νομοσχέδιο με κύριο Υπουργό με άρθρα του οποίου επιχειρούνται νομοθετικές ρυθμίσεις σε σημεία που το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο δεν προέβλεψε ή η εφαρμογή τους δημιούργησε φαινόμενα παραοικονομίας και καταστρατήγηση της υγιούς επαγγελματικής δραστηριότητας. Ο έλεγχος της παράνομης δραστηριότητας πλοίων αναψυχής αποτέλεσε άμεση προτεραιότητα του Υπουργού Ναυτιλίας. Είναι ιδιαίτερα δύσκολο εγχείρημα να εντοπιστεί μια παράνομη ναύλωση, επειδή επί σειρά ετών έχει εδρεωθεί ένα ολόκληρο σύστημα με πολλούς ενδιάμεσους κρίκους, παρόχους και χρήστες. Οι νομοθετικές παρεμβάσεις, τα υψηλά πρόστιμα, η εντατική έλεγχη, αλλά πάνω απ' όλα η γνώση και η εμπειρία της στις διεργασίες που γεννούν την παραβατικότητα αυτή, πιστεύουμε ότι θα περιορίσει το φαινόμενο και θα προστατεύσει τους επαγγελματίες του χώρου, αλλά πρωτίστως τα ελληνικά έσοδα, τα έσοδα του ελληνικού δημοσίου. Όσον αφορά στον τρίτο άξονα, η θέση σε εφαρμογή της ηλεκτρονικής πλατφόρμας των πλοίων αναψυχής, η έκδοση μιας κοινής υπουργικής απόφασης που από το 2014 δεν έχει εκδοθεί για την εφαρμογή του leasing και στα σκάφη αναψυχής, εκτιμούμε ότι θα ενισχύσει την επαγγελματική δραστηριότητα στο yachting και γενικά στο θαλάσσιο τουρισμό. Επίσης, η εφαρμογή του ηλεκτρονικού εισιτηρίου στα περιηγητικά ημερόπλια θα ομαλοποιήσει τη λειτουργική δράση αυτής της δραστηριότητας και θα εξομοιώσει με άλλους τρόπους και άλλα είδη θαλάσσιου τουρισμού. Το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του, τόσο για την επίλυση προβλημάτων, όσο και για την προώθηση του θαλάσσιου τουρισμού με προτεραιότητα, την ασφάλεια της ανθρώπινης ζωής, την ασφάλεια της ναυπλοείας και το δημοσιονομικό έλεγχο για την εξασφάλιση δημοσίων εσόδων. Ευελπιστώντας ότι η επόμενη τουριστική περίοδος στο θαλάσσιο τουρισμό θα συναντήσει λιγότερα προβλήματα. Κύριε Γκιόλα, ένα εξαιρετικό συνέδριο σήμερα εδώ στο Ναύπλιο για προσπάθεια ανάπτυξης του θαλάσσιου τουρισμού στην Αργολίδα και κατ' επέκταση στην περιφέρεια Πελοποννήσου. Έτσι, είναι πραγματικά πολύ ενδιαφέρον, αξιόλογο και σημαντικό, ασφαλώς για την περιοχή, για όλη τη θαλάσσια Ελλάδα. Ο νομός μας είναι πρικισμένος, ο νομός της Αργολίδας. Είναι πολυσχηδής, έχει μεγάλη ακτογραμμή, έχει λιμάνια, τα οποία επίσης μπορούν να ενδυναμωθούν για να αποτελέσουν μια κινητήρια δύναμη για την κρουαζιέρα πρωτίστως, αλλά και για όλα τα πλωτά, ιστιοπλοϊκά κλπ. Αυτό λοιπόν θα μας δώσει μια προοπτική ανάπτυξης, γιατί ο νομός μας είναι χώρος επισκέψιμος από τις δεκαετίες της πρώτης ανάπτυξης του τουρισμού στην Ελλάδα, από το 50 και έπειτα. Μπορεί λοιπόν να προβληθεί κάλλιστα, να πάρει αξία, να προβάλλει τους αρχαιολογικούς χώρους, τις περιοχές όμορφου και φυσικού κάλους και να αναδειχθεί και να αποτελέσει ένα πρότυπο ίσως, αν όχι ένα σημαντικό πυλώνα ανάπτυξης μέσα από αυτόν τον τουρισμό. Ξέρουμε ότι η κρουαζιέρα, παρόλο πολλά σκάφη παραπλέουν όλη την Ελλάδα, νησιωτική και παραθαλάσσια, το κακό είναι ότι δεν υπάρχει και γι' αυτό, σε σχέση με τους ανταγωνιστές, Ιταλία, Ισπανία, δεν έχουμε τα σημεία εκκίνησης. Αυτά νομίζω χρειάζονται περαιτέρω στελέχωση, να υπάρχει κοντά αεροδρόμιο, να είναι κοντά χώροι επισκέψιμοι, αρχαιολογικοί κλπ. Και σαν τέτοια νομίζω ότι υπάρχουν και προτείνονται. Συγκεκριμένα είναι ο Πειραιάς, είναι η Ρόδος κτλ. Η Κέρκυρα ίσως. Με αφετηρία αυτή νομίζω θα αναπτυχθεί πρώτα-πρώτα γιατί η Ελλάδα δίνει την ασφάλεια. Η Ελλάδα έχει αυτό το πλούτο και την ομορφιά και το κάλος που είναι αναγνωρίσιμα και επισκέψιμα από όλους. Έτσι λοιπόν πατάμε πάνω σε αυτό, έχουμε ελπίδα, αισιοδοξούμε, είμαστε δίπλα στις υγιείς δυνάμεις της επιχειρηματικότητας στο συγκεκριμένο τομέα και προσπαθούμε όλοι μαζί με ενέργεια, με δύναμη και αισιοδοξία να προωθήσουμε το προϊόν μας αυτό. Θεωρώ ότι πλέον έχει γίνει απολύτως κατανοητό στους πολίτες ότι η Περιφέρεια Πελοποννήσου και η Περιφερειακή Αρχή έχει θέσει σε πρώτο άξονα προτεραιότητες της ανάπτυξης στον τουρισμό. Έχουμε πει επίσης ότι τη νέα αυτή περίοδο, με το τέλος δηλαδή τη σεζόν του 2017, θα ξεκινήσει ένας νέος κύκλος, ο προώθησης του προϊόντος, πιο στοχευμένος και
περισσότερο με θεματικά αντικείμενα. Ο τουρισμός, ο θαλάσσιος τουρισμός, είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο κεφάλαιο, το οποίο έχει πολύ μεγάλη δυναμική για την περιφέρεια Πελοποννήσου. Οι προσπάθειες που κάνει η Περιφερειακή Αρχή είναι καταρχήν, και πάνω κυρίως αυτό θα κάνω ιδιαίτερη αναφορά, η προώθηση που κάνουμε μέσω των υποδομών μας. Γιατί αντιλαμβάνεστε ότι θαλάσσιος τουρισμός, χωρίς να υπάρχουν λιμάνια, χωρίς να υπάρχουν μαρίνες, χωρίς να υπάρχουν αλλιευτικά καταφύγια, δεν μπορεί να υπάρξει. Άρα λοιπόν υπάρχει ένα δίκτυο υποδομών, το οποίο ήδη έχει αναπτυχθεί στην Περιφέρεια Πελοποννήσου. Γίνεται ακόμη μεγαλύτερη προσπάθεια την προγραμματική περίοδο 14-20. Θεωρούμε ότι μέχρι το 2020 θα είναι γεγονός οι υποδομές στην περιφέρεια για να μπορέσουμε ακόμα περισσότερο να αναπτύξουμε. Αυτό το οποίο θεωρούμε ιδιαίτερα σημαντικό και έχει κάνει πολλές φορές αναφορά ο Περιφερειάρχης, είναι ότι πρέπει επιτέλους να αλλάξει και το καθεστώς που έχει να κάνει με τα λιμάνια μας και με τα δημοτικά λιμενικά ταμεία. Πρέπει να περάσουμε στο συντονισμό περιφερειακού οργάνου για τα λιμενικά ταμεία, έτσι ώστε να μπορούμε να καταθέτουμε ολοκληρωμένες προτάσεις για χρηματοδότηση σε ό,τι αφορά το ΕΣΠΑ, αλλά και από την άλλη να έχουμε ένα στρατηγικό σχεδιασμό. Αυτόν τον στρατηγικό σχεδιασμό για τον τουρισμό των θαλάσσιων μέχρι τώρα δεν τον έχουμε δει από αυτούς οι οποίοι διαχειρίζονται το θέμα των λιμενικών ταμείων, γι' αυτό θεωρούμε ότι πρέπει αυτό να το κάνει η Περιφέρεια σε συνεργασία πάντα και σε συντονισμό με τις δημοτικές αρχές. Ευχαριστώ όλες και όλους όσοι είχαν την πρωτοβουλία και εργάστηκαν για την πραγματοποίηση αυτού του σημαντικού συνεδρίου. Πραγματικά, κρουαζιέρα και το γιότι μου είναι δύο τομείς οι οποίοι μπορούν να αναπτυχθούν και να φέρουν σημαντικά αποτελέσματα οικονομικά στην πατρίδα. Να επισημάνω βέβαια τις απουσίες, κατανοητή η απουσία του Υπουργού Ναυτιλίας, τις απουσίες των δύο υπουργών που αναφέρονται τουλάχιστον στο πρόγραμμα. Θέλω να πω ότι ο τουρισμός δίνει ανάσα ζωή στην εθνική μας οικονομία σε αυτή την εξαιρετικά δύσκολη συνθήκη των τελευταίων ετών, με το διαθέσιμο εισόδημα των οικοκυριών να συρρυκνώνεται και την ανεργία να βρίσκεται σε επίπεδα ρεκόρ, με το εργασιακό περιβάλλον να έχει αντιστραφεί σε βαθμό που σήμερα οι θέσεις ευέλικτης εργασίας να είναι περισσότερες από τις θέσεις πλήρους απασχόλησης. Το γεγονός ότι η χώρα μας διαθέτει αυτή την ανάσα είναι ευτύχημα. Και ταυτόχρονα βεβαίως είναι ένα συγκριτικό πλεονέκτημα το οποίο οφείλουμε όχι απλώς να διαφυλάττουμε ως κόροι οφθαλμού, αλλά και διαρκώς να αναπτύσσουμε περαιτέρω αναζητώντας νέες προοπτικές και ενισχύοντας τις ήδη υφιστάμενες. Ιδίως στο επίπεδο της στρατηγικής οφείλουμε να αντιμετωπίσουμε δύο σημαντικές προκλήσεις. Πρώτον, την όσο το δυνατόν αποτελεσματικότερη αποσύνδεση του τουριστικού προϊόντος της χώρας μας από τις συγκυρίες της ευρύτερης περιοχής. Γιατί δεν μπορούμε να λέμε ότι οι αναταραχές που επικρατούν στην ευρύτερη περιοχή ευνοούν τον τουρισμό, όμως αυτές δεν θα είναι για πάντα. Πρέπει λοιπόν να στοχεύουμε και να υπάρχει συγκεκριμένη στρατηγική. Ο δικός μας λοιπόν σχεδιασμός θα πρέπει να έχει στρατηγικό χαρακτήρα και μακροπρόθεσμη οπτική. Δεύτερον, θα πρέπει να ενισχύσουμε πιο αποτελεσματικά τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του τουριστικού μας προϊόντος και ο δρόμος γι' αυτό είναι σαφής. Περνάμε μέσα από την διεύρυνση της τουριστικής περιόδου και την διαφοροποίηση των τουριστικών υπηρεσιών. Περνάμε μέσα από την ενίσχυση του συνεδριακού και του εκπαιδευτικού τουρισμού, του θρησκευτικού τουρισμού και του αγροτουρισμού, του ιατρικού, αθλητικού και καταδυτικού τουρισμού. Τις προσπάθειες... Είμαι σε μια περιοχή που κάθε χρονιά, τυχαία, το λέω τυχαία, γιατί η καταγραφή των στατιστικών στοιχείων ότι έχουμε μια αύξηση τουρισμού είναι τελείως τυχαία. Δεν έχει αλλάξει το τουριστικό προϊόν, δεν έχουν βρεθεί λύσεις για την παθογένεια, δεν έχουν βρεθεί λύσεις όσον αφορά τη γραφειοκρατία. Δεν μπορούμε να συζητάμε σήμερα για ένα τουρισμό θαλάσσιο όταν παιδευόμαστε ακόμα 3 χρόνια να βρούμε τη φόρμουλα πώς θα λυθεί το πρόβλημα των υδροπλάνων. Δεν έχουμε φτάσει σε ένα σημείο να χωροθετήσουμε ποιος θα είναι ο κεντρικός σταθμός. Αυτά πιστεύω πρέπει να έχουμε απαντήσεις σε τέτοια θέματα, όπως απαντήσεις θα πρέπει να έχουμε σε αυτούς που δραστηριοποιούνται στο θαλάσσιο τουρισμό, που τρέχουν μόνοι τους τρέχουν και εμείς τους κρατάμε πίσω. Και το λέω εμείς, όχι σαν τοπική αυτοδιοίκηση, έχουμε φτάσει στο σημείο να βγάζουμε αδειοδοτήσεις, έχουμε φτάσει στο σημείο εμείς με τα λίγα χρήματα που έχουμε να πασχίζουμε για αδειοδοτήσεις, όπως είναι τα ανάδυτα, το ξέρει η περιφέρεια, και να μην μπορούμε να τα υλοποιήσουμε. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Άρα λοιπόν, εδώ έχουμε μια πολύ μεγάλη ευκαιρία. Ποια είναι η ευκαιρία?
Έχουμε έναν στοχευμένο, δεν θα τον έλεγα VIP τουρισμό, θα τον έλεγα σε έναν ενδιάμεσο τουρισμό. Δηλαδή, εκεί που έχουμε ένα κόστος 70 ή 80 ευρώ την ημέρα, αυτό το πεδίο να το ανεβάσουμε γύρω στα 150 ευρώ. Να το διπλασιάσουμε σε μια πενταετία, αυτός ήταν και ο στόχος. Ήδη αυτή τη στιγμή έχουμε το πρώτο αδειοδοτημένο καταδυτικό πάρκο. Είναι στον τυρό της Κινουρίας. Υπεγράφει και από τον κύριο Υπουργό, είναι οικία τώρα να εκδοθεί και αμέσως μετά πάμε στην κατασκευή. Αμέσως έχουμε αρχίσει την προετοιμασία για το καταδυτικό πάρκο του Τολού και το καταδυτικό πάρκο της λίμνης Βουλιαγμένης στην Κορινθία. Είναι ένα στοχευμένο κομμάτι ο καταδυτικός του. Γιατί απευθυνόμαστε σε 5 εκατομμύρια περίπου φανατικούς, οικογενειακά φανατικούς, για τον καταδυτικό τουρισμό, είναι ένα κομμάτι το οποίο το θέλουμε. Το δεύτερο στοχευμένο κομμάτι, το οποίο νομίζω ότι είναι εθνικό κομμάτι, είναι ο μεσογειακός γιότινγκ τουρισμός. Είναι ανεπίτρεπτο η χώρα μας να είναι στο 2% αυτή τη στιγμή. Το αρχιπέλαγος. Μοιάζει με αρχιπέλαγος Γκουλάν, όπως το περιγράφεται. Θα έλεγα λοιπόν ότι εκεί θα πρέπει να υπάρχει ένας στόχος. Χωρίς μαρίνες σύγχρονες, χωρίς μαρίνες που θα βοηθούν την επιχειρηματικότητα, χωρίς τον επαγγελματισμό των επιχειρηματιών που θα πρέπει να τρέξουν αυτό το project, δεν μπορεί να έρθει. Δέστε λίγο δίπλα στην Τουρκία. Πριν 4 χρόνια ολοκληρώθηκε το καταδυτικό πάρκο απέναντι του Καστελόριζου. Τώρα ολοκληρώνεται το καταδυτικό πάρκο απέναντι στη Σάμα. Οι Τούρκοι παίρνουν αυτή τη στιγμή από εκεί που ήταν μηδενική το 12,5% στον γιότινγκ τουρισμό. Αυτό δεν είναι θέμα εθνικής πολιτικής. Τώρα τα προβλήματα που έχουμε μεταξύ μας, θα τα λύσουμε μεταξύ μας. Αλλά αυτά όμως είναι προβλήματα στρατηγικής. Ξέρετε ότι αυτή τη στιγμή στην Τουρκία συζητάνε τη δημιουργία της πρώτης τεχνικής βάσης για την αντιμετώπιση των τεχνικών προβλημάτων των γιών. Δηλαδή, δεν γίνονται δεκάδες κατά τη διάρκεια του χρόνου. Κάποια στιγμή πρέπει να δούμε, και ίσως το συζητήσουμε και σήμερα, αργότερα στις συζητήσεις που έχουμε, γιατί αφού όλοι ξέρουμε τη συνταγή για να προχωρήσουμε, δεν μπορούμε να προχωρήσουμε. Γιατί όλοι εμείς που έχουμε ένα άγαλμα στη μέση της, ένα αδειάδεσμα μέσα στη μέση της πόλης, τον αδειάδεσμα Πολυκοτρώνη, ο οποίος έχει σηκώσει το δάχτυλο του Δευτερίου. Όλοι οι άνθρωποι λοιπόν εμείς έχουμε φτάσει σε ένα σημείο και είμαστε με ένα δάχτυλο και δείχνουμε ότι ο άλλος φταίει για κάτι. Οπότε δεν έχουμε μαζευτεί όλοι να πούμε πού θέλουμε να πάμε. Ξέρουμε άρα πού θέλουμε να πάμε στον τουρισμό ή και στο θαλάσσιο τουρισμό. Γιατί η άποψή μου είναι ότι δεν ξέρουμε, γιατί αν ξέραμε θα είχαμε πάει. Γιατί το δυναμικό μας, γιατί όλοι εσείς, ο καθένας ξεχωριστά, γνωρίζει πάρα πολύ καλά τα βήματα που πρέπει να γίνουν. Αυτό που νομίζω ότι πρέπει να έχει διαφορετικό η σημερινή συζήτηση είναι όχι το τι πρέπει να κάνει, είναι και το πώς θα το κάνει. Και όχι μόνο πώς θα το κάνει, αλλά πόσο ένας θα βοηθήσει τον άλλο να το κάνει. Βρισκόμαστε μέσα στην ίδια χώρα, πρέπει να έχουμε τους ίδιους στόχους. Όταν κάποιος προσπαθήσει στη χώρα μας να κάνει κάτι,